μπήκε εκεί ένα λεπτό. Εντάξει, είμαι έτοιμος τώρα. Hello ladies, hello gentlemen. Και μετά από το απαραίτητο ενεργειακό μου ξύσιμο, πες τι ενέργεια μου δίνει εμένα το ξύσιμο στην αρχή της εκπομπής. Tai Chi. Και μου δίνει, τα εξής. Tai Chi λέω. Α, Tai Chi τι είναι. Fujitsu. Α, Fujitsu. Και το γιοτόμι, αλλά ξέρεις τι, κάνει πιο πολύ κατανάλωση. Λοιπόν. Εντάξει, ρε. Α, καλά, εντάξει. Α, παπά. Αυτό που βγαίνει. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Και να το ξέρετε, δεν πρέπει που το λέω αυτό. Είναι λάθος εντάξει, μου. Δεν πειράζει, τώρα εννοώ ότι στην ουσία δίνομαι. Μπορώ να το κάνω και λίγο ξόπλα. Στην ουσία, αυτό που θα πω τώρα είναι λάθος μου. Και όμως. Θα το πω, θα σου το πω μετά. Καταρχήν. Δεν καλωσορίσαμε τον κόσμο. Καλέ μου κόσμο. Hello, gentlemen. Κόσμο. Εδώ είμαστε και πάλι με μια καταπληκτική εκπομπή με πάρα πολύ ωραία θέματα και πολλοί συνεργάτες. Λοιπόν. Εμένα το πιο σεξουαλικό πράγμα που μπορείς να μου κάνεις να με σκανδαλίσεις, δηλαδή ενώ δεν σε ξέρω, είμαι σε ένα μπαρ, μπορεί να με κοιτάξεις, μπορεί να με κεράσεις, μπορεί να μου κάνεις τα πάντα, να μου στείλεις το τηλέφωνό σου, να μου πεις είμαι τουαλέτα, περιμένω, τα πάντα. Δεν θα με σκανδαλίσεις τόσο, θα με σκανδαλίσεις με αυτή την κίνηση. Το να είσαι, ας πούμε, άκου, το να είσαι πίνεις. Εγώ, εσύ είσαι ο Αλέξανδρος. Και δεν έχεις βάλει και δύο. Ναι, αυτό. Και εγώ πίνω. Κόνσεπτ. Είδες ότι σήμερα είμαστε λίγο το ζευγάρι της γλώσσας, μπορεί να το πεις. Σήμερα θα μιλήσουμε με τη γλώσσα. Με τη γλώσσα μιλάμε εμείς. Και τι λέμε, δεν λέει κανείς. Δεν ξέρει καλέ. Η σιωπή είναι χρυσός, θα το δεις. Τραβιάτα. Αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Μου έκανε πει να γίνω τενόρος. Απλά μετά. Έγινε τεντόρο. Μετά, ναι, άρχισε να τεντώνουμε. Άκου και για να μου βγει το τεντόνομο είναι πολύ Γιάννη. Το έχω για τεντόνο. Αλήθεια. Δεν σα κάνω τώρα πλάκα. Μου το έχουν πει δύο άνθρωποι τεντόνομο στο εξωτερικό. Ότι και στο σπίτι τον πήλα ότι έχει πολύ ψηλέ για να είναι. Και έχω και αυτό το θα μου πει. Το βλέπεις. Μπορώ να το τραβήξω όσο να είναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι θέλω να σου πω. Άκου λοιπόν. Και αν, ας πούμε, κάθεσαι στον μπαρ, παιδί μου, και κοιτάς. Τώρα δεν κοιτάς εμένα, εσύ είσαι. Ναι. Εγώ είμαι, ας πούμε, η Εύη. Okay. Εσύ είσαι ο Αλέξανδρος. Εντάξει. Γιατί δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Φυσικά, γιατί είπε κανείς αντίθετο. Όχι. Λίγο ακόμα να σκουρίνει το μαλλί, είσαι ίδια. Βέβαια. Και εγώ λίγο να το ξανοίξω. Λοιπόν. Άκου. Και να κάθεσαι και να κάνεις αυτό. Δηλαδή, εάν. Αλλά να με κοιτάξεις, δηλαδή να μου κάνεις αυτό, πες, δηλαδή. Κάνεις ότι μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε, κάνεις. Ναι. Εγώ πάω έτσι. Παιδιά, με αυτό με έχεις τρελάνει. Δηλαδή, είμαι έτοιμος να έρθω να σαρπάξω και να σαρπάξω. Δηλαδή, τρελαίνομαι. Άρα, κορίτσια μου, καλά. Δηλαδή, μου, γυμνή ξέρετε, να μου στηθείς μπροστά. Δεν θα σε κοιτάξει. Δεν μου κάνει τόσο. Επειδή έχω δει πάρα πολλά γυμνά κορμιά. Αυτό το λίγο το τύπου ντροπαλό το. Και σεξι. Ναι, αυτό με ιντριγκάρει. Δεν κάνει που το είπα γιατί σήμερα το βράδυ όταν πάω σε μαγαζί, ακόμα η κοπέλα στην πόρτα θα κάνει καλύτερα. Δεν κάνω. Δεν είμαι σίγουρο ότι από σήμερα θα χαιρετάω. Ακόμα και οι κυρίες στις τουαλέτες. Και θα χαιρετάω και θα μου λένε, βλέπουμε την εκπομπή σου. Πολύ ωραία. Είμαι σίγουρο. Ή θα πηγαίνω στο μπαρ και θα μου λέει γαλοπούλα. Αυτή, ε. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται κάτι τέτοιο. Μέχρι και η ταμεία. Ναι, η ταμεία θα κάνει αυτό. Γιατί τραβάμε. Κάθε προϊόν. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Παπαϊόν εδώ κοντά μας. Σε καλό μας. Πάρα σήμερα φορέσαμε όλοι τα λευκά, τη άνοιξη. Μας έρχεται πια για τα καλά. Καλύτερα να σου κάνω αυτά με τις γλώσσες. Παρά άλλα πράγματα, να έχεις δίκιο. Πω, 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 τα άλλα. Και επειδή, Γιάννη, μου φύγε πολύ η ενέργεια, λίγο νερό, γιατί μου φύγε πολύ σαν. Για πες τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα. Καταρχήν και σήμερα έχουμε πολύ ωραίο βιντεάκι που θα κλείσουμε. Εννοείται. Και αμέσως μετά επόμενο θέμα καταπληκτικό. Τι έχεις, για πες. Θα ωραίο πούμε. Σου ναι. Ναι. Α, κορίτσι μου. Μπορώ. Για πες, ναι. Ζηλεύεις. Όχι, ναι, όχι, παιδί μου. Λοιπόν. Λίγο ζηλεύει μπορεί καμιά φορά. Ενίοτε. Και πού να ξέρεις τι κάνουμε. Άστα, λοιπόν, πάμε να δούμε για μία μητέρα. Θα πούμε μία έρευνα και μετά θα πούμε μία ακόμα. Λοιπόν, που σκότωσε το παιδί της επειδή έχει μεγάλα αυτιά. Πριν περίπου 15-20 μέρες. Ευχάριστο θέμα. Ναι, ξεκινάμε με ένα ευχάριστο θέμα. Πριν 15-20 μέρες, μία μητέρα στην Τουρκία σκότωσε το παιδί της. Πώς? Ξέρουμε ότι τα παιδιά, όλα τα παιδιά, μέχρι την εφηβεία, διαμορφώνονται ακόμα και το σώμα τους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους. Όπως τα παιδιά, τα μικρά, εμφανίζουν φακίδες, έτσι είναι και τα πεταχτά αυτιά. Μπορεί να
γίνουν λίγο πιο πίσω και να μην πετάνε τόσο, μέχρι να διαμορφωθεί, αλλά όπως και οι φακίδες μπορούν να εξαφανιστούν. Μια μητέρα λοιπόν αποφάσισε και πήρε την ευθύνη ότι 9 χρονών ο γιος της στην Τουρκία θα κάνει χειρουργείο για να μικρύνουν τα αυτιά του. Όταν βγήκε όμως από το χειρουργείο, επειδή τα αυτιά του ήταν και πρισμένα και το πρόσωπό του μεγάλωσε από το πρίξιμο γιατί ήταν και μικρό στην ηλικία, μόλις βγήκε από το χειρουργείο, περίμενε να περάσουν 3 μέρες νοσηλείας του και μετά ήταν μέσα στο μπάνιο και το έπνιξε με ένα μαντήλι της. Γιατί είπε... Πολική ανομαλία. Και εξαφανίστηκε μετά από το νοσοκομείο και λες καμιά φορά ο Θεός, τρακάρει μετά από 2 μέρες και την πάνε στο τμήμα, ομολόγησε τι είχε κάνει στο παιδί φυσικά. Επειδή είχε μεγάλα αυτιά. Ναι, μάλιστα. Και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά που το είχε κάνει αυτό, γιατί το έσωσε, λέει, αύριο μεθαύριο από το να δεχτεί, λέει, κάποια... Για τόσο μεγάλη παράνοια. Παράνοια, παιδιά, εντάξει. Να δεχτεί, λέει, κάποιο... Πλήγμα. Ναι, πλήγμα και να τον κορυδεύουν τα παιδιά και οι φίλοι του και τα σχετικά. Μάλιστα. Αυτή τώρα τη μάνα, τέλος πάντων, τι πρέπει να την κάνεις και πόσο εγώ γίνομαι μανοκτόνος με τέτοια, δηλαδή δεν χαμπαριάζω τη ζωή σε τέτοια πράγματα. Εγώ πραγματικά και μυρμήγκι, πολλές φορές περνάω και κάνω έτσι να μην το πατήσω. Α πούμε που ναι, γιατί εκτός αν δεν το δω. Αλλά όταν ακούω πράγματα που μπορεί να κάνεις σε παιδί ή τελευταία μου έχει βγει ένα συνέστημα τρομερά κακό, δεν το είχα πολύ παλιά, από τον Κούκκι και μετά πολύ μου ήρθε έντονα. Με τα ζώα και. Δηλαδή, διαβάζω στο ίντερνετ. Αυτό το ζώο το είχαν κλεισμένο σε μία αποθήκη για 15 μήνες και το βρήκε ένας άνθρωπος που άκουγε πια 15 μήνες ένα ζώο συνέχεια να κλαίει και έσπασαν την πόρτα και το βρήκανε μόνο τα κόκαλά του, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Αυτό. Άντεξε 15 μήνες χωρίς νερό. Ναι, το έχουν το ίντερνετ. Μα γίνεται να αντέξει χωρίς λέει, νερό. Που έμπαινε, έγλυφε λέει από τις υγρασίες και τα λοιπά, είπαν γιατροί. Ξέρεις, υπόγειο ναι. Σε ένα χωριό, επειδή είχε εργασία και έτσι περνούσαν παντού, έγλυφε ό,τι έβεις και ξέρεις, αυτό που βγάζουν τα τυχώματα. Τέλος πάντων. Η μούχλα. Αυτόν που το έκλεισε, σας μιλάω ειλικρινά, ότι με άνεση, αν μου δίνεις ένα πιστόλι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω δεν πειράζω ούτε βλεφαρίδα. Γιατί η βλεφαρίδα μου πέφτει και στεναχωριέμαι, τη μιλάω μετά. Λέω μανάρι μου, γιατί αγάπη μου, τι σε στεναχωρεί και έπεσε. Λοιπόν. Του την έριχνα, Γιάννη, και χωρίς, χωρίς καμία τύψη. Αλήθεια για την ανθρώπινη ζωή. Είναι κτίνη όλα αυτά με τα παιδιά ή τα ζώα. Γιατί είναι αδύναμα. Δεν είναι άνθρωπο. Είναι ανθρωπόμορφα όντα απλώς. Δεν είναι άνθρωποι, σαφώς και δεν είναι. Μάλιστα. Για πες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λόγια που ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Μ' αρέσει. Σας αρέσει. Για πάμε. Λοιπόν, τονώνει την αυτοπεποίθησή του και του στρώνεται καλύτερα τον δρόμο, μέσα εισαγωγικά, προχωρήσει τη ζωή του, για την προσωπική επιτυχία και ευτυχία. Ποια είναι αυτά τα λόγια. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα, δηλαδή, να σηκωθείς να του πεις «Αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ». Όποτε χρειάζεται και όποτε νομίζετε εσείς ότι είναι απαραίτητο να τα πείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τα λόγια σου έχουν σπουδαίο νόημα. Όταν λέει κάτι το παιδί, δεν χρειάζεται πάντα να το περνούμε στον τούκο. Θέλει επιβράβευση. Θέλει τον καλό το λόγο. Για να μάθει και αύριο μεθαύριο να φέρεται το ίδιο, είτε είναι κορίτσι, είτε είναι αγόρι, στους συνομήλικους του, να μπορεί να διαχειριστεί μία κατάσταση και να του βγαίνει πιο πολύ ευγένεια. Όχι η επιθετικότητα. Σωστά. Γιατί πολλά παιδιά είναι επιθετικά. Πολλά παιδιά. Και οι έφηβοι όταν μεγαλώνουν. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια δεν θα ήταν ίδια χωρίς εσένα. Είσαι πολύτιμος για μας. Μπορείς να λες και ναι και όχι, όταν κάτι δεν μας αρέσει, λέμε όχι. Κάθεται. Όχι επειδή η πιεύει ναι, να χωριθώ. Μπράβο, η πιεύει ναι, θα πω κι εγώ ναι για να μην στεναχωρήσω τον άλλον, επειδή είπα ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Με βοηθάς πολύ όταν το παιδί κάνει κάτι και μας βοηθάει. Όταν το παιδί κάνει κάτι και μας βοηθάει, είναι πολύτιμο να του πούμε και ευχαριστώ και παρακαλώ βοήθησέ με να το ζητήσουμε. Και να το επενέψουμε μετά. Μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Δηλαδή, επειδή κάνει αυτό που είπαμε η Εύη
κάτι, πρέπει να κάνω κι εγώ το ίδιο. Μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Γιατί τα παιδάκια, να πούμε κάτι που στο δημοτικό ζωγραφίζουν τις ώρες της ζωγραφικής και ζωγραφίζει η Εύη ένα σπιτάκι και πάω κι εγώ κάνω ένα σπιτάκι. Μπορώ να κάνω κάτι το διαφορετικό. Δεν θα επεμβεί και η μητέρα, αλλά όταν γυρίσει σπίτι, ρωτάμε γενικά τι ζωγράφισαν τα άλλα παιδάκια και τα σχετικά. Μου αρέσει πολύ να περνάμε το χρόνο μας μαζί. Όταν ένα παιδί έχει χρόνο, δεν θα το παρατήσουμε στο δωμάτιο. Και έχει και χρόνο και η μητέρα. Δεν θα το παρατήσουμε στο δωμάτιο ή σε μπροστά από μια τηλεόραση. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί του. Αλλά θα του το πούμε. Όχι θα του πούμε, έλα εδώ να... και φέρε το αυτοκινητάκι σου να παίξουμε. Θα του πούμε ότι μας αρέσει ο χρόνος που περνάμε μαζί του. Σωστά. Λοιπόν, είναι καλό να είσαι περίεργος. Όταν κάτι το παιδί θέλει να ρωτήσει, δεν θα ντραπεί, δεν θα φοβηθεί. Θα το πούμε από μόνοι μας. Θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Είσαι περίεργος να μάθεις γιατί γίνεται αυτό. Να του κινούμε την περιέργεια. Να μην είναι μέσα εισαγωγικά στόκος. Mm-hmm. Δηλαδή ο δρόμος είναι με ροδοπέταλα στρωμένος. Πρέπει να είναι λίγο περίεργος, να είναι λίγο κακύποπτος μετά από κάποια ηλικία. Όχι τώρα, δεν μιλάμε 5 και 6 χρόνια. Σαφώς. Λοιπόν, σε αγαπάω. Πιστεύω σε σένα. Μπορούμε να προσπαθήσουμε μαζί όταν κάτι το παιδί δεν τα καταφέρνει. Σε εμπιστεύομαι. Οι φίλοι σου είναι πολύ τυχεροί που σε έχουν. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν είμαστε μαζί. Σε καταλαβαίνω όταν το παιδί περνάει μία δυσκολία. Σε εκτιμάω, σε συγχωρώ όταν το παιδί κάνει κάτι. Και το βάζουμε τιμωρία ή δεν καταλάβει αυτό που έκανε, του λέμε ότι το συγχωρούμε. Γιατί το παιδί το κρατάει. Νομίζει ότι έχουμε νεύρα ακόμα μαζί του. Είσαι πολύ καλό σε αυτό που κάνεις. Μπορείς να δοκιμάσεις και πάλι αύριο, αν κάτι δεν το κατάφερε να το ξανακάνει, αλλά όταν είναι λίγο πιο ήρεμος, όταν κάτι το παιδί δεν μπορεί να το κάνει, δεν το βάζουμε συνέχεια την ίδια στιγμή να το κάνει ή επειδή έχει κουραστεί ή δεν είναι κατάλληλα ψυχολογικά. Λοιπόν, δεν γίνεται να τους συμπαθούμε όλους και αυτό είναι αποδεκτό. Δεν γίνεται όταν ένα παιδί δεν θέλει να κάτσει με τον Αλέξανδρο, εμείς να το αναγκάσουμε να κάτσει με τον Αλέξανδρο. Σωστά. Έκανες πολύ καλά και έπραξες έτσι. Όταν κάνετε κάτι καλό, του το λέμε. Ακούω. Όταν θέλει το παιδί να σου πει κάτι, να του λέμε. Όταν σου λέει η μαμά, να σου πω και δεν απαντάς, του λες σε ακούω. Είσαι πολύ όμορφος μέσα και έξω. Γεμίζει την καρδιά και τη ζωή μου. Μάλιστα. Τι ωραία λόγια, παιδιά, τι ωραία. Βέβαια, όχι μόνο για τα παιδιά. Εντάξει, και για τους μεγάλους. Και για τους πιο μεγάλους να λες όμορφα λόγια είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, νομίζω. Και σε, και σε γεμίζει αυτό και σε κάνει και νιώθεις ωραία. Πάρα πολύ όμορφο ήταν το θεματάκι σου σήμερα. Βάρα ζωή μου. Λοιπόν, είναι από τα όμορφα λόγια επηρεαστήκαμε. Έτσι. Και... λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου που είναι εδώ κοντά μας και που θα φύγει με ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά τελειώνουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Φεύγουμε, γιατί με ένα πάρα πολύ ωραίο συνεργάτη ενώ που είχε ετοιμάσει πολύ ωραίο θέμα. Φεύγουμε για επόμενο θέμα, παρακαλώ. Και επιστρέψαμε. We are back. Έτσι όπως σας υποσχεθήκαμε, έτσι και επιστρέψαμε. Διότι τώρα έχουμε πολύ ωραίο θέμα, αθλητικό θέμα. Αθλητικό δηλαδή, αμυγός. Θα το δούμε τώρα βέβαια, αλλά από την αθλητική στήλη. Ένας είναι ο συνεργάτης μας, Λάζαρος Γκόλιας, εδώ κοντά μας. Αγαπημένος. Και εδώ είμαστε. Αγαπημένος. Είμαστε όλοι πολύ αισθητικοί. Σήμερα αυτή είναι έτσι. Εγώ είμαι. Είμαστε λίγο τη γλώσσα σήμερα. Τι έχετε βάλει, στόμα. Γλώσσα, σήμερα μιλάνε τα χείλη μας. Έτσι. Σήμερα we are lip balm. Πρέπει να πω ότι το Ευάκη κάτι έχει κάνει, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει σταματήσει να καπνίζει. Δεν καπνίζω πολύ καιρό τώρα. Πολύ. Συνάδελφος. Ναι, τρεις. Καλώς ήρθες. Welcome to the club. Ναι, και ο Λάζαρος έχει σταματήσει. It's the best club in the world. Εγώ πάλι που σας κάνω με πιο αυτό, κάπνισα μετά από... Λάγα κάνω. Τι κάνω. Δεν έχω καπνίσει ποτέ. Αυτά που καπνίζουν οι άλλοι τούρκονται. Δεν καπνίζει ποτέ. Ναι. Αλλά είδε τελικά πώ αλλάζει ο άνθρωπο. Πώ αλλάζει ο άνθρωπο. Παιδιά, το πρόσωπο, πιστέψτε με και το δέρμα σα, το λέω εγώ. Ήταν εύκολο. Το τσιγάρο. Με για μένα. Είσαι το πιο εύκολο. Έλα να κάνουμε μια καμπάνια να κόψουμε το τσιγάρο. Πραγματικά. Δεν μου λε. Πόσο καιρό θα κόψει. Πόσο καιρό. Τρει μήνε. Α, εσύ είσαι παλιά, εντάξει. Εγώ 10-15-20 μέρε. Ναι, αλλά θα σα πω κάτι. Το πόσο κακό κάνει το τσιγάρο, παιδιά, στο δέρμα. Μόνο αν κάποιος το κόψει για καιρό θα το καταλάβετε. Θες να σου πω κάτι. Βεβαίως. Για εμάς τους άντρες. Επειδή μας βλέπουν πολλοί άντρες. Ακριβώς. Εκτός από το δέρμα, το ότι αλλάζει, είναι σωστή η κυκλοφορία του αίματος και πλέον αιματώνεται και το πρόσωπο φαίνεται, έτσι.
Είναι, δεν γερνάει πολύ εύκολα πλέον το δέρμα, έτσι. Οι αντοχές στο σεξ. Και οι αντοχές πάρα πολύ. Εγώ πολλές φορές έχει τύχει διάφορα. Πριν το σεξ να κάτσω μια πολυθρόνα και να κάνω τον καπνιστή και μετά βλέπω ότι είμαι λίγο πιο ελαττωμένος στη δύναμη του σεξ. Μόνο που τον κάνω καπνιστή. Λειτουργεί ως κατασταλτικό μέσο. Είναι... Εγώ κάνω ότι... μετά το... Α, εσύ θες τσιγάρο. Εγώ το κάνω. Και okay. Λάζαρε, δεν αποδίδω το ίδιο. Αλήθεια, δηλαδή στις, το έχεις προσπαθήσει 7... να το κάνεις με πίπα, να κάνεις το κρατάς μια πίπα. Ή πως σου βγει λίγο καλύτερο. Ναι. Εννοείς επειδή αποφιλτράρεται. Ναι, μην το κάνεις με τσιγάρο. Εγώ το και καλά. Αυτό τη διαφήμιση. Με την πίπα την ξεκίνησα να σας πω. Τη διαφήμιση με την πίπα. Πάρτε, λέει, πάρτε του μία... Εγώ το ξεκίνησα και αυτό, αλλά μετά έβαλα και ένα μπόα και μου βγήκε στο Καραγιάννη. Μετά από την πίπα. Και βγήκε η κοπέλα και... Μετά από την πίπα πάει το τσιμπούκι το... Το πολύ με φουσκό. Και μετά από αυτό, παιδιά, πας για... Αυτό δοκιμά. Ναργιλέ. Αν και ο Ναργιλές, όταν πήγα στην Αίγυπτο... Όλα αυτά τα λέμε γιατί είμαστε ενάντια στο κάπνισμα. Φαντάζομαι. Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο Ναργιλές... τον έχουν παιδιά πρωί. Φίλοι μου τώρα, όχι φίλοι δηλαδή του πεταματού, εφοπλιστέ και δηλαδή, ενώ άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, όχι ενώ ξέρει που δεν έχουν τι να κάνουν. Σωστά. Με τον καφέ του το πρωί, σα πληροφορώ και το πρωινό, πριν πάνε στο γραφείο. Πού? Στην Αίγυπτο. Κάνουν στο σπίτι αυτό το 2-3 τζούρε. Είναι ηρεμή, λέει, και σου δίνει ενέργεια για όλη την περισσότερο ημέρα. Αντί για καφέ, ανάλογα πίνουμε τι βάζουν μέσα όμω. Ναι, σαφώ. Ναι, καλά, βέβαια. Με και αντί για καφέ. Μαύρο τσάι επίση τη βάζουν μέσα. Πίνουν πάρα πολύ μαύρο τσάι και στην Αίγυπτο, αλλά και στην πόλη, να ξέρετε. Και με περίεργα μέσα. Το ναμλίδικο τσάι, ναμλί λέγεται το τσάι εκεί, που πίνεται σε γυάλινα φλιτζανάκια, έτσι, όχι σε κούπε όπω το πίνουμε εμεί, αλλά εκεί δεν είναι νερό μπλουμ. Όχι, εκεί η μυρωδιά και η γεύση δεν έχει. Δηλαδή, το ίδιο όριο. Δηλαδή, το εδώ πέρα τώρα εμείς πάμε και παίρνουμε αυτά τα. Και τα χαμομήλια μας ακόμα δεν έχουν γεύση. Εκεί πέρα να σου φτιάξουν χαμομήλια. Καταρχήν πρέπει τσάι. Να ξέρεις να το φτιάξεις. Δεν είναι αυτό, ναι. Επειδή διάβασα ορισμένα πράγματα, το τσάι και το χαμομήλι πρέπει να το βράζεις μέχρι τους 90 βαθμούς. Αλλιώς, και μετά να μην τα αφήνεις μέσα πάρα πολύ. Το οξυγόνο. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν έχεις το μεγάλο θέμα, λέμε μόνο παστίτσιο που δεν φτιάχνουμε. Και όταν έχεις το μικρό. Εντάξει, λοιπόν, σήμερα... εσύ είσαι ο μόνος που όταν ξεκινήσει και θέμα να μην έχεις τελειώνει στην Κοίτα, ώρα. Είναι φοβερό αυτό. Πάντα τελειώνω στην ώρα μου. Εγώ δεν υποθέτω θέμα. Είμαι εργάτης. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε καταρχήν. Έχουμε αθλητικό θέμα γιατί ενίοτε τους έχουμε κάνει κάποιες άλλα. Και χρειάζονται άλλα και εκείνα, ναι. Όπως ένα άλλο θέμα που θα δείξουμε σε άλλες εκπομπές έχει να κάνει με τους διάσημους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα θα μιλήσουμε. Πολύ να μιλήσεις για μένα. Βεβαίως. Ναι, στο άλλο θέμα. Έχουμε ενότητα. Ειδικά μόνο για σένα και την Εύη. Δεν βγάζω άρθρο. Ολόκληρο έντυπο μάλλον. Λέω. Δεν βγάζω λέξη. Δεν βγάζω άρθρο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία της μπάλας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δηλαδή, πότε εφευρέθηκε, τι εξέλιξη είχε η μπάλα από το 1930 μέχρι και σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, το 30, το 1930, έτσι. Καλά, δεν υπήρχαμε ούτε στην ιδέα της σύλληψης εμείς. Που συνδιοργάνωναν η Αργεντινή και η Ουρουγουάη. Χρησιμοποιήθηκαν δύο μπάλες, παιδιά, για τον τελικό του κυπέλου. Η Αργεντινή έδωσε την μπάλα Τιέντο. Αυτά θα τα δούμε όλα μετά σε βίντεο τις μπάλες πώς ήταν. Γιατί έχουμε διάφορες μπάλες νυχτερινές, για χιόνια, με κορδόνι, πρώτες μπάλες. Δηλαδή, άστο. Θα δει, καταρχήν δεν είχαν βαλβίδες, φαντάσου. Και λέει. Η κάθε ομάδα έπαιρνε την τρόμπα μαζί της. Για να φουσκώνουν την μπάλα. Ναι. Η Αργεντινή έδωσε την μπάλα Τιέντο και με αυτή αγωνίστηκαν οι ποδοσφαιριστές στο πρώτο ημίχρονο και η Ουρουγουάη έδωσε την μπάλα T-Model, όπου με αυτή αγωνίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Οι πρώτες μπάλες, έτσι, το 1930. Είναι ότι οι Αμερικάνοι χρησιμοποίησαν ένα δερμάτινο κορδόνι που ονομάζεται Τιέντο για να ράψουν την μπάλα. Τιέντο. Η δερμάτινη μπάλα φούσκωνε με μία τρόμπα. Ήταν συχνό κατά τη διάρκεια του αγώνα η μπάλα να ξεφουσκώσει, αφού η βαλβίδα ασφαλείας αέρα δεν είχε εφευρεθεί ακόμα. Έτσι, δεν την είχαν ανακαλύψει ακόμα τη βαλβίδα και παίρνανε μία τρόμπα και τη φουσκώνανε. Γιατί ξέρεις τι γινότανε. Και οι δύο ομάδες έφεραν μία αντλία μαζί τους σε αυτή την περίπτωση. Η κάθε ομάδα έφερε από μία αντλία. Μέχρι πόσες μπαλιές με άντεχε, πόσες κρουσιές. Δεν ξέρω, ανάλογα τα λακτίσματα. Άκου, γιατί με το συχνό λάκτισμα η μπάλα παραμορφωνόταν και έτσι δεν αναπηδούσε ομοιόμορφα. Δηλαδή, ξέρεις, έπαιρνε άλλο σχήμα και γινόταν σαν του ράγκβι. Και έβλεπες, χτύπαγε εδώ και βρισκόταν στη Μαγαδασκάρη. Λοιπόν, οπότε είχαν δύο τρόμπες, μία τρόμπα η κάθε ομάδα. Άκου να δεις τώρα, έτσι. Έμεινε έκπληκτος μόλις τα διάβασα αυτά.
Λοιπόν, στην δεκαετία του 1940 οι δερμάτινες μπάλες γίνανε επιτέλους αδιάβροχες, δηλαδή 10 χρόνια μετά, με τη χρήση συνθετικών χρωμάτων και άλλων υλικών. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό, γιατί έγιναν πάρα πολύ βαριές όταν υπό υγρές συνθήκες, δηλαδή όταν έβρεχε κυρίως, έτσι. Επίσης εφευρέθηκε τότε και η βαλβίδα επιτέλους ασφαλείας. Πάμε τώρα στις νυχτερινές, στους νυχτερινούς αγώνες, γιατί μάτς γινόντουσαν και το βράδυ. Σαφώς. Στη δεκαετία του 1950. Ναι, περίπου. Στη δεκαετία του 1950 εισήχθησαν. Υπάρχει φωσφοριζέ μπάλα τώρα για τα χιόνια. Τώρα, που ναι. Είναι πορτοκαλί, φωσφορίζουν. Όπω την έχω δει αυτή, μ' αρέσει. Δηλαδή, άμα δει αγώνε στη Ρωσία ή σε κάποιε χώρε που έχουν μείον 10 και παίζουν μπάλα, με το χιόνι βέβαια, η μπάλα είναι πορτοκαλί. Όταν λέμε πορτοκαλί, φωσφοριζέ πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο, ξέρω, ναι. Στη δεκαετία τι. Το ξέρω, λέω. Ναι, λοιπόν, το... στη δεκαετία. Κάνει τα κόλπα. 1950. Κάνει καμάκι, τα έχουμε πει αυτά. Στη δεκαετία είδε μέχρι και το σκαμπόρε. Το είπα και εγώ. Βλέπει ότι άλλαξε μέχρι και το σκαμπό. Όλοι οι άντρε είδε ότι το ίδιο σκεφτόμαστε. Μην μου πει ότι και η κοκακόλα όταν την ανοίγει κάνει ψσσ. Ναι, καλά. Εμένα μετά από λίγο πετάγεται η Φάντα και μου κάνει και το Boeing καμιά φορά. Εσύ και ο Μουτσάς δηλαδή. Το Boeing. Για μένα και μόνο αυτό γίνεται, ξέρεις. Πάμε λοιπόν, στη δεκαετία του 1950 εισήχθησαν ηλεκτρικοί προβολείς. Τότε μπήκανε φώτα στα γήπεδα, έτσι. Το 1950 μπήκανε προβολείς στα γήπεδα και οι δερμάτινες μπάλες άρχισαν να βάφονται τότε λευκές, αφού ήταν από δέρμα, έτσι. Τις βάφανε λευκές ώστε οι οπαδοί να μπορούν να τις βλέπουν καλύτερα. Σωστά. Πάμε τώρα στις συνθετικές μπάλες, πάμε στο 60, στις συνθετικές μπάλες του 60. Μεγάλη επανάσταση τότε το 1960, όταν κατασκευάστηκε η πρώτη συνθετική μπάλα, που ήταν και πιο ελαφριά, έτσι, γιατί αυτές βάραγες ένα σουτ και πριζότανε το πόδι σου, έτσι. Ήτανε δερμάτινες και πολύ βαριές. Αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα της απορρόφησης νερού. Και αυτό γι' αυτό το λόγο γινόντουσαν και βαριές. Τώρα, οι μπάλες είναι σειραμένα μπαλώματα από συνθετικό δέρμα, μπαλώματα δηλαδή ήτανε, από συνθετικό δέρμα, ραμμένα μεταξύ τους σε σχήμα πεντάγωνου, εξάγωνου ή τρίγωνου. Ξέρετε πώς είναι οι μπάλες, σαφώς, ναι. Έτσι, βλέπετε, είναι ή πεντάγωνα ή εξάγωνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 1970. Εμείς πολύ μετά γεννηθήκαμε βέβαια. Όπου έχει. Τι. Ναι, σαφώς. Όλοι είπαμε, μας, παιδιά, όλοι δεν εδώ. Είμαι και του 70 τη δεκαετία, μην τρελαθούμε. Για όνομα του Θεού. Εντάξει. Είμαι λίγο. 80. Δεν είμαι και 19. Στο 83 είναι. Εγώ είμαι προς το τελείωμα της δεκαετίας του 70. Εντάξει, ρε παιδιά. Μια χαρά είναι. Εσύ. 83. Εντάξει, το. 83 με το παιδί Τέιντιγκο μαζί, το έχουμε ξαναπεί. Με το Sport Billy. Ναι. 83 το μαγικό βαλίτσα. Και 84 γιατί είμαι 29 Δεκεμβρίου, είναι κρίμα να πάρουμε. Σωστά, σωστά. Το, και το μικρό σπίτι του στο Λιβάδι το προλάβες. Το πρόλαβα μετά, σε βιντεοτενία. Όταν βγήκε πια στη ταινία. Σε βιντεοκασέτες. Σε βιντεοκασέτα. Ωραία. Και το κήπο με τα γάλματα. Εσύ τη μάγια τη μέλισσα την έβλεπες. Όχι, αστεύες δεν ξέρω. Καμία μάγια μέλισσα εγώ. Δεν τα ξέρω αυτά που λέει στον Πινόκιο. Ξέρω ότι κάτι κάνει. Ποια πρόλαβες. Τα στρουπάκια. Εγώ. Τους πάω Ρέιτζερ και τα χειλονομιά. Τα χειλονομιά. Καλά. Λοιπόν, πάμε το 70, παιδιά. Που εκεί πέρα πλέον μπαίνει η μεγάλη εταιρεία η Adidas και έχει αποκλειστικότητα πλέον από τότε μέχρι και το 2030. Στο παγκόσμιο κύπελλο, βέβαια. Αλήθεια λες. Βεβαίως. Καλά έχουμε... εξηγήθηκε. Πολύ έξυπνη κίνηση της. Έχουμε. Παραδείγματα φέρνουμε για ορισμένες κατηγορίες ομάδων σε διάφορα πρωταθλήματα. Τι μπάλες χρησιμοποιούσαν τις Adidas και με αυτό θα κλείσουμε για να δείξουμε και τις μπάλες γιατί είναι πάρα πολλές. Και εντάξει. Τις έχουμε τις μπάλες στο βίντεο. Βέβαια. Τις έχουμε, αλλά να πούμε έτσι επιγραμματικά. Ναι. Το 1982 η Ισπανία. Η 12η διοργάνωση συνεχίζεται αποκλειστικότητα. Όπως είπαμε τις Adidas, αυτή τη φορά η μπάλα ονομάζεται στην Ισπανία Tango Hispania. Σου λέει κάτι. Λοιπόν, για πρώτη φορά στη διοργάνωση συμμετείχαν 24 ομάδες από 16 που ήταν ως τότε. Και βεβαίως το τρόπο τότε το κατέκτησε η Ιταλία του Πάολο Ρώση, αν θυμάστε, νικώντας την Γερμανία, τη Δυτική Γερμανία τότε, με 3-1. Πάμε το 86 στο Μέξικο. Diego Maradona. Τον θυμάστε, φαντάζομαι, έτσι. Το γνωστό χέρι του Θεού, σας λέει κάτι. Εσένα πρέπει να σου λέει. Βεβαίως. Λοιπόν, με την μπάλα η οποία ονομαζόταν, ξέρεις, κανονικά έβαλε τον γκολ χρησιμοποιώντας το χέρι του και το ονομάσαν τότε το χέρι του Θεού. Λοιπόν, όπου θριέμβαψε βεβαίως της Δυτικής Γερμανίας τότε με 3-2 μπροστά σε 115.000 θεατές. Τότε χρησιμοποιήθηκε η μπάλα Αζτέκα στο Μεξικό.
Λοιπόν, η οποία είναι της Adidas πάλι. Πάμε στο 1990, Ιταλία. Έγινε η δεύτερη χώρα μετά το Μεξικό που διοργάνωσε δύο φορές το παγκόσμιο κύπελο, κατέκτησε το τρόπο για τρίτη φορά στην ιστορία της και χρησιμοποίησε την μπάλα Ετρούσκο Ουνίκο. Ετρούσκο Ουνίκο, να τη. Τις βλέπετε και αυτή. Και τις γράφουν πάνω, έτσι. Η κάθε μπάλα έχει και το λογότυπό της πάλι. Λοιπόν, πάμε το 1994. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μπάλα Κουέστρα, η οποία είναι αυτή εδώ όπως βλέπετε, η μπάλα Κουέστρα σχεδιάστηκε να είναι η επίσημη μπάλα. Η επίσημη μπάλα των αγώνων. Το 1994 σηματοδοτούσε την 25η επέτειο από την αποστολή του Apollo 11, αν θυμάστε, έτσι, ναι, της NASA, η οποία θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της υποδοχής. Πάρ' το και διάβασε και τα υπόλοιπα, αν θέλεις. Το 1998... Α, γι' αυτό ήταν το σχέδιό του. Μπράβο, επάνω... μπράβο, μπράβο. Κατάλαβα. Έχει πάνω, σημασία. Βλέπεις, έχει αστεράκια και έχει τύπου διάγραμμα. Ακριβώς, Κουέστρα. Ναι, ξέρεις τι σημαίνει, να, κάπου εδώ το γράφει κιόλας. Το όνομα Κουέστρα προήλθε από μία αρχαία λέξη που σημαίνει η αναζήτηση για τα αστέρια. Τότε ήταν και το Apollo 11. Ψαγμένο. Ακριβώς. Πάει και αυτό. Πάμε τώρα στη Γαλλία. Γαλλία Τρικολόρε. Ναι. Από την Adidas, να, εξού και το όνομα Τρικολόρε και έχουν και, και Τρικολόρε. Τρία χρώματα. Λοιπόν. Από την Adidas ήταν η επίσημη μπάλα των αγώνων της FIFA World Cup το 1998. Η τρίχρωμη σημαία και ο κόκορας, παραδοσιακά σύμβολα της Γαλλίας, χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή έμπνευσης για αυτό το σχεδιασμό της συγκεκριμένης μπάλας. Λοιπόν, τρικολόρε βεβαίως σημαίνει τρία χρώματα στα γαλλικά. Εσύ που ξέρεις γαλλικά, Αλέξανδρε, τρικολόρε, τι σημαίνει? Εγώ τρία χρώματα. Μπράβο. Όχι εγώ τρία χρώματα, όχι. Τρία χρώματα και τρέκολόρε, ξέρετε, τελικά θα μπορούσε να. Και τρέκολο, ρε. Σωστό. Λοιπόν, 2002, Κορέα-Ιαπωνία. Η Adidas Fever Nova. Fever Nova, σωστά δεν το διαβάζω? Ναι, Fever Nova. Fever Nova, ναι. Λοιπόν, ήταν η επίσημη μπάλα του 2002. Η πολύχρωμη και επαναστατική εμφάνιση βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ασιατική κουλτούρα. Το χρυσό σχήμα με τις κόκκινες φλόγες επιλέχθηκαν για να συμβολήσουν τις μαμούθ προσπάθειες της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στις επώνυμες μπάλες της Adidas και πάλι, η οποία είναι η Team Geist που χρησιμοποιήθηκε ενώ είχε 14 τμήματα τότε. Κάθε μπάλα έχει γραμμένες τις αντίπαλες ομάδες και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνος. Αυτή είναι η συγκεκριμένη μπάλα. Mm-hmm. Πάμε στο 2010. Στη Νότια Αφρική, η οποία είναι η γνωστή όλους μπάλα Τζαμπουλάνι. Τη θυμάστε? Είχε γίνει Τζαμπουλάνι. Ναι, βεβαίως. Όχι, αυτή όχι. Είναι η μπάλα του ποδοσφαίρου. Την ξέρεις απ' έξω. Την καμπλίκα την ήξερα. Αυτή η Τζαμπουλάνι. Και μάλιστα αυτές είχαν διαμαρτυρηθεί γιατί είχαν φοβερό γκέλ. Α, ναι, καλή, ναι. Είχε γίνει ολόκληρος ντόρος γι' αυτό. Ναι. Ναι, λοιπόν, κατασκευάστηκε από την Adidas και ήταν η επίσημη μπάλα αγώνων για το παγκόσμιο κύπελο FIFA του 2010. Η μπάλα είναι κατασκευασμένη από 8 σφαιρικά φορμαρισμένα πάνελ και έχει ανάγλυφη επιφάνεια με σκοπό τη βελτίωση της αεροδυναμικής. Παρ' όλα αυτά, η μπάλα έλαβε εκτεταμένες επικρίσεις από τους παίκτες και τους προπονητές πριν και κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, οι οποίοι είπαν ότι η πορεία της μπάλας στον αέρα ήταν απρόβλεπτη. Αυτό είχε γίνει με τη Τζαμπουλάνι μεγάλο θέμα, σωστά, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, και η Μπραζούκα, η οποία είναι η επίσημη μπάλα της FIFA World Cup το 2014. Της Adidas. Ακριβώς. Πάντα. Μέχρι το 30 είπαμε είναι Adidas μόνο. Έχει κλείσει η Adidas. Έχει δηλαδή. Είναι η πρώτη μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου FIFA που πήρε το όνομά της από τους οπαδούς Μπραζούκα. Το όνομα της μπάλας αποκαλύφθηκε την Κυριακή 2 Σεπτέμβρη το 2012 και είχε επιλεγεί από δημόσια ψηφοφορία που ψήφισαν πάνω από 1 εκατομμύριο οπαδοί της Βραζιλίας. Το όνομα Μπραζούκα επιλέχθηκε με το 77,8% των ψήφων. Ο άτυπος όρος Μπραζούκα χρησιμοποιείται από τους Βραζιλιάνους για να περιγράψουν την εθνική τους υπερηφάνεια και τον τρόπο ζωής της Βραζιλίας και αντανακλώντας την προσέγγιση τους στο ποδόσφαιρο, συμβολίζει συνέστημα, υπερηφάνεια και καλή θέληση. Μάλιστα. Βλέπετε ότι μία μπάλα δεν είναι πόσα απλά όπως είναι λέμε ένα άψυχο πετσί. Κατάσχονται. Βεβαίως. Σας αρέσει, ναι. Δεν είναι ωραίο. Κοίτα εδώ τώρα τι έχουμε ναι, τώρα. Ναι, όχι, είμαι πολύ ωραία. Πάθεις πλάκα. Τα πάθεις, έχουμε να κάνουμε ρεζίλι. Είσαι σίγουρος ότι θες να μπεις εδώ μέσα? Δεν θέλεις. Είσαι σίγουρος? Στην από εκεί εικόνα. Στην από εδώ. Ακούστε, στην από εδώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ τους έχω όλους. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Θα καταρχήν μία ερώτηση μόνο έτσι πολύ βιαστική. Περίπου μία μπάλα πόσο κοστίζει? Α, δεν είναι ακριβές. Δηλαδή μία τέτοια μπάλα. Αυτές τις Adidas έχουν γύρω στα 15-20 ευρώ. Όχι. Με 20 ευρώ παίζει, παίζει ας πούμε το τσάμπιον. Δεν έχει τόσο αγαπητό. Κάτσε, περίμενε. Όχι, όχι. Τόσο. Μπορεί να έχει.
50-60 ευρώ μπορεί να έχουν οι τελευταίες μπάλες της Adidas. Ναι. Η προηγούμενη κλάση σειρά Φερρυπίν που ξέρω που έχω πάρει έχουν 15-20 ευρώ. Τι λες ρε εσύ, και πέφτουν τόσα δισεκατομμύρια γύρω-γύρω για 50 ευρώ. Της Λίγκας μία μπάλα, τη Super Λίγκας αυτή που χρησιμοποιείται για τη σεζόν 14-15, εγώ τώρα πρόσφατα αγόρασα 20 ευρώ. Δεν έχει, δεν είναι ακριβές. Αν είναι δυνατόν, Γιάννη, πάνω σε 20 ευρώ παίζονται τόσα εκατομμύρια, όλα τελικά το κάνει το πόδι. Η πιο ακριβή είναι αυτό που λέει η Εύη, 50-60 70 ευρώ το τελευταίο μοντέλο. Ακούστε τι θα γίνει. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα, ο συνήθως βέβαια τουλάχιστον ο Νικόλαος μας εντυπωσιάζει, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Επειδή δεν θέλω το βίντεο να το δω και να έχω χαλαρώσει όπως πρέπει, και να γυρίσουμε να κλείσουμε με ολόκληρο το βίντεο, γιατί είναι και μεγάλο και εκεί είναι όλη η ιστορία για τις μπάλες. Okay. Οπότε δεν αξίζει να το δούμε βιαστικά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να κλείσουμε, συνεχίζοντας την αθλητική στήλη, με το βίντεο από τον Λάζαρο Γκόλια για την μπάλα και για την ιστορία της μπάλας. Μείνετε κοντά μας.